Τον έχω εγώ στη διάθεσή μου και αυτά που μου παρουσίασε η τεχνική υπηρεσία. Φαίνεται ότι η διαρροή διαπιστώθηκε και είναι καταγεγραμμένη την Τρίτη το πρωί. Επομένως δεν υπήρχε διαρροή στη θέση εκείνη τέτοια που να αιτιολογούσε την παρέμβαση από την υπηρεσία νωρίτερα από την Τρίτη. Είναι καταγεγραμμένη το πώς κινήθηκε το νερό στην διόρυγα, στον αγωγό αυτό της Αραβισσού και πότε ακριβώς εμφανίστηκε αυτή η μεγάλη θράψη που είχε σαν αποτέλεσμα την απώλεια της παροχής από το συγκεκριμένο σημείο του αγωγού. Το πρωί της Τρίτης εσείς διαπιστώσατε μεγάλη θράψη? Μεγάλη διαρροή. Και μετά έπρεπε να ξεκινήσει η διαδικασία αποκάλυψη του αγωγού, ναι, γιατί ένας αγωγός σε μεγάλο βάθος. Μήπως υπήρχε σχετισμός λάθος που έσπασε τον αγωγό, γιατί αναφέρει και αυτό η ερώτηση. Όχι, δεν υπήρχε και βέβαια αυτό είναι εύκολο να αποδειχθεί. Σε οποιοδήποτε τεχνικό κοιτάξει το θραυσμένο κομμάτι για να καταλάβει ότι αυτό δεν έγινε από κακό χειρισμό, παραδείγματος χάρη εξκαπτικού μηχανήματος στην συγκεκριμένη θέση.